Σε έναν αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, με στόχο την εφαρμογή των σχετικών μέτρων μετά τα πρώτα κρούσματα πανόλης σε αιθιά και παρανύφους του Δήμου Αρχανών Αστερούσιων, με 350 ζώα να θανατώνται συνολικά χθες και σήμερα και με τα βλέμματα να είναι στραμμένα και στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στα ποιμνιοστάσια, λαμβάνοντας σχετικά δείγματα, με τα αποτελέσματα να αναμένονται την ερχόμενη Τρίτη. Πιστεύουμε ότι θα το προλάβουμε ώστε να μην καταστραφεί όλη η κτηνοτροφία της Κρήτης. Όλοι οι κτηνοτρόφοι έχουν βάλει τα κοπάδια τους σε καραντίνα. Έχουν πάρει δείγματα από όλα τα κοπάδια, έχουν από τον Αχεντριά, πέραν από το Μεσοχωριό, ρωτάσει όσες ευρύτερες περιοχές στην κόκκινη γραμμή στα 3 χιλιόμετρα. Σήμερα θα έχουν τελειώσει τα δείγματα. Πάρα πολλά, χιλιάδες ζώα θα ελεγχτούν. Έχουν κατέβει 15 άτομα από πάνω. Μας ανησυχεί πάρα πολύ και έχουμε περιοριστεί, γιατί άμα μας πιάσει, καταστραφήκαμε. Δεν ξέρουμε αν πάρουμε τα λεφτά που λένε και όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν αυτό το ζωικό μας κεφάλαιο πρώτα να δούμε πώς θα το προστατεύσουμε. Έχουν ληφθεί, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Στρατάκος, το τόνισε χθες, πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες. Έχουν γίνει διάφορες ενέργειες για να εξασφαλιστούν και οι επιδοτήσεις ότι θα συνεχιστούν ακόμη και σε περιπτώσεις θανατώσεων, ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις, ότι θα μπουν αργότερα, θα μπουν τα προγράμματα όπως βγήκε για τη Θεσσαλία, προγράμματα χρηματοδοτικά για την ανασύσταση των κοπαδιών. Όλο αυτό είναι σε εξέλιξη και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να σταματήσουμε τη μετάδοση της νόσου. Κτηνοτρόφοι της Κρήτης βρίσκονται σε εγρήγορση και παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις με στόχο να μπει φρένο στην εξάπλωση της νόσου ώστε να αποφευθεί πάση θυσία το τελειωτικό χτύπημα στην κτηνοτροφία του νησιού μας. Πιστεύουμε ότι θα το προλάβουμε. Ούτως ή άλλως και τα παθόντα ζώα ήταν σε σόκλιστη. Δεν τα είχαν μολάρει ανθρώποι όξο και αυτό είναι ένα μεγάλο υπέρ για μας ώστε να μην επεκταθεί αρρώστια όξο. Και το βασικό μας είπανε ότι θα αναπληρώσει ο ίδιος ο στρατάκος. Όπως είπα, ότι θα αναπληρώσει πλήρως το ζωικό κεφάλαιο αν με την ίδια φύγη. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μυλοποτάμου δεν έχει εκδοθεί καμία αναφορά όσον αφορά το κρούσμα της Πανόλης. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε σύντομα. Και θέλω να πιστεύω και θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα τηρήσουμε όλοι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί. Εν τω μεταξύ, κτηνοτρόφοι κρούν το καμπανάκι της οικονομικής καταστροφής στην περίπτωση που, όπως είπαν, παραταθεί η απαγόρευση διακίνησης οικοπροβάτων για σφαγή λόγω των συμφωνιών που έχουν γίνει εν ώψη διαφορών κοινωνικών εκδηλώσεων στο νησί μας. Διότι έχουν δοθεί επιταγές, οι κρεοπόλυδες μας έχουν ενημερώσει ότι αν δεν σφάξουν μέσα στις Παναγίες θα ακυρωθούν οι επιταγές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λοιπόν και Τροφίμων, ο ίδιος ο Υπουργός ο κύριος Τσιάρας, πρέπει να δει με τι τρόπο πρέπει να ανοιχτούν τα σφαγεία εδώ στην Κρήτη. Διαφορετικά θα έχουμε και άλλες καταστροφές, όχι μόνο από την πανδημία της Πανόλης, αλλά και οικονομικές καταστροφές σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα. Κάλεσμα στους κτηνοτρόφους να μην κάνουν εκπτώσεις στις προβλεπόμενες διαδικασίες και να μην προσπαθήσουν να κρύψουν το πρόβλημα, διότι η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη, απευθύνει η πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, Άννα Δασκαλάκη. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε. Πρέπει να μην κάνουμε εκπτώσεις στις διαδικασίες. Mm-hmm. Να μην δείξουμε τον κακό μας σε αυτό, να μην παρακούσουμε οδηγίες όπως συνηθίζουμε.